Είναι μία από τις πιο ιδιόμορφες μπάντες της Ουκρανίας. Οι Duck Daughters, δηλαδή οι κόρες της στέγης, αποτελούνται από 7 γυναίκες ηθοποιούς που παίζουν 15 διαφορετικά μουσικά όργανα και τραγουδούν σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Ίδιες αποκαλούν αυτό που κάνουν σε ένα καμπαρέ τεράτων, το κομμάτι τους Rosie Donbass, που στηρίζεται στο σονέτο 35 του William Shakespeare, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στο διαδίκτυο, κερδίζοντας χιλιάδες χτυπήματα. Έχει φτάσει μάλιστα τα 120.000 χτυπήματα μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες, αριθμός που ολοένα αυξάνεται. Το συγκρότημα εμφανίστηκε στο Gogol Fest, το φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης της Ουκρανίας, το οποίο φιλοξενεί πέρα από εκθέσεις, χορευτικές παραστάσεις, θεατρικά έργα, μουσικές συναυλίες και προβολές κινηματογραφικών ταινιών. Είναι μόλις η τέταρτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε και πριν από ένα χρόνο το συγκρότημα που δίνει συναυλία στη χώρα του. Λέμε ότι είναι ένα καμπαρέ τεράτων, εννοώντας ότι είναι κάτι που κάνουν παράξενοι άνθρωποι. Είμαστε όλοι παράξενοι και αυτό μου δίνει τεράστια ελευθερία στο θέατρο, στη μουσική, σε ό,τι κάνω. Οτιδήποτε κάνουμε προκύπτει από το πουθενά. Καθόμαστε μαζί, κάθε μία φέρνει τις ιδέες της και μετά προκύπτει κάτι ως σύνολο. Όσον αφορά τα όργανα, παίζουμε κοντραμπάσο, τσέλο, πλήκτρα, drums, κιθάρα, ακορντεόν, βιολί, ξυλόφωνο, εκκλησιαστικό όργανο. Το εκκλησιαστικό όργανο είναι ακόμη στα σχέδια, αλλά θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Η αφετηρία του συγκροτήματος είναι θεατρική, καθώς όλα τα μέλη του δουλεύουν ως ηθοποιοί και μουσικοί στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΑΚ του Κιέβου. Διευθυντής του κέντρου και θερμός υποστηρικτής των Duck Daughters είναι ο σκηνοθέτης Βλαντισλάβ Τρόιτσκι, ο οποίος μάλιστα έστησε και το φεστιβάλ Gogol Fest πριν από 6 χρόνια. Ο ίδιος είχε αναλάβει την προώθηση του συγκροτήματος, πιστεύοντας ακράδαντας την πρωτοτυπία του, αλλά και τη διαφορετικότητά του. Το μήνυμα του Gogol Fest είναι: σταματήστε να είστε αδρανείς, ελπίζοντας ότι κάποιος θα έρθει και θα αλλάξει τη ζωή σας. Γι' αυτό το λόγο ονομάσαμε την performance της έναρξης του φεστιβάλ ούτε ο Θεός, ούτε ο Βασιλιάς, ούτε ο Δήμαρχος. Οι υποδομές εδώ είναι οι καλύτερες. Λειτουργούμε μέσα σε μια βιομηχανική ζώνη, αλλά είναι μέσα ακριβώς από όλα αυτά τα σκουπίδια που γεννιέται κάτι μαγικό. Οι Duck Daughters έχουν ήδη κάνει μια περιοδία στο εξωτερικό. Πέρσι, μάλιστα, εμφανίστηκαν στο θέατρο Montfort στο Παρίσι. Φέτος, στο Gogol Fest, ο διευθυντής του Montfort και πρώην γυμναστής του τσίρκου Στεφάν Ρικορντέλ παρουσίασε μια συμπαραγωγή του θεάτρου του με το Ουκρανικό συγκρότημα. Είχαν μόλις 10 μέρες για να προετοιμάσουν την παράσταση που έλαβε χώρα στο Ουκρανικό Φεστιβάλ. Το έργο ονομάζεται Ο Σταθμός και αφορά το μοναχικό διευθυντή ενός σιδηροδρομικού σταθμού, ο οποίος ονειρεύεται ότι βρίσκει την ευτυχία και την αγάπη στα όνειρά. Είναι πραγματικά επαγγελματίες. Σου δίνει δύναμη να βλέπεις αυτά τα κορίτσια τόσο άμεσα, τόσο δυναμικά, να σε κοιτούν μέσα στα μάτια, να υποστηρίζουν τόσο πολύ αυτό που κάνουν. Αυτό μου δίνει δύναμη. Ήθελα να αναδείξω την ξεχωριστή φυσιογνωμία τους μέσα από το σοου που δίνουμε. Πρόκειται για το όνειρο αυτού του τύπου, του Ντίμα. Τα κορίτσια περιφέρονται γύρω του σαν να τα ονειρεύεται. Αυτός είναι μόνος του και τίποτα δεν συμβαίνει. Αυτές απλά ονειρεύονται. Εκτός από τις Duck Daughters, στην πρεμιέρα του φεστιβάλ εμφανίστηκε και ένα ακόμη πειραματικό project του Τρόιτσκι, το συγκρότημα Daka Braka. Το φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης της Ουκρανίας Gogol Fest ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου.